Και να καλησπέρισεις τον καλεσμένο μας αφού ήρθαμε στην ώρα σου. Κοντά μας είναι ο Πάνος ο Καλίδης. Καλησπέρα Πάνο. Πάνο καλησπέρα. Καλησπέρα στην όμορφη παρέα. Καλησπέρα και στη Θεσσαλονίκη την αγαπημένη. Τι κάνεις? Είμαστε καλά, δόξα Θεώ. Οικογένεια εδώ, συνεργάτες μου όλοι. Όλοι μια παρέα. Δεν είμαστε παρέα, τώρα είμαστε καλά όλοι. Τι κάνεις, τι κάνεις αυτή την περίοδο, για ενημέρωσέ μας λίγο. Καλά είμαι αδερφέ, δόξα τω Θεώ, υγεία. Κάνω συναυλίες, Ελλάδα, εξωτερικό και κάποιες προγραμματισμένες Κύπρο. Ναι. Δισκογραφικά, όπως έπαιζες και το λίγο, ένα αγαπημένο τραγούδι, ανάθεμα το οποίο το αγαπώ ιδιαίτερα, εντάξει, έχει φοβερή μουσική και αγγίζει. Ναι, φοβερό τραγούδι. Εμφανίσει σε συγκεκριμένο σε μαγαζί Αθήνα ή Θεσσαλονίκη προς το παρόν. Αυτή τη στιγμή μιλάμε, όχι. Εντάξει, αφού είστε συναυλίες. Αυτά είναι τα νέα μου. Τα δικά σας. Να πούμε ότι είσαι από τη Δράμα. Ναι, Δραμήνος. Είναι εδώ κοντά. Αθήνα μένεις μόνιμα, ε. Εδώ και 13 χρόνια μένω μόνιμα Αθήνα. Είμαι από Δράμα, η καταγωγή είναι γενέτρια είναι Δράμα. Μεγάλος εκεί, 19 χρονών έφυγα. Από Φαντάρος και μετά δεν ξαναγύρισα. Εγώ στην Αθήνα άντεξα 14 χρόνια, ένα χρόνο ακόμα έχεις, τα ξέρεις. Σε βλέπω να ανεβαίνει σιγά σιγά. Αλλάξαμε. Μέχρι να κατέβεις ήταν εγώ. Δύσκολα εγώ, δεν ξέρω κατεβαίνω. Εδώ τα αμάξι δεν έχω, με το πόδι τα δουλεύω όλα, να ξέρεις. Ναι, δεν έχει, άστο τώρα. Λέτε για συναυλίες στο εξωτερικό. Στο μεταξύ, εμένα μου είχε κάνει εντύπωση μια φορά που είχα πάει στο Ισραήλ και άκουγαν όλη ελληνική μουσική. Και δεν άκουσα κάποιον να πει πάω στο Ισραήλ για συναυλία. Ξέρεις, είναι ο Καράς, Γλυκερία, Άντζελο Δημητρίου. Μαργαρίτη, ένας είχε καψούλα με το Μαργαρίτη, είχε πάθει σοκ. Μπήκα στο ταξί και άκουγα Μαργαρίτη και λέω ότι έχω αυτή φλάση αυτό τώρα. Σου έχει τύχει να πας εκεί. Υπάρχει παντού γιατί υπάρχουν παντού Έλληνες. Και Έλληνες ακούμε την ελληνική μουσική. Και όπως ξέρεις, εμείς διδάξαμε και τον πολιτισμό μας στο εξωτερικό. Και η μουσική μας έτσι ακούγεται και σε παντού που υπάρχουν παντού. Δηλαδή παντού είναι μια μουσική που είναι έφτεπτη από όλους. Ειδικά οι Ισραηλινοί, τους οποίους τους βρίζουμε όλη την ώρα οι Εβραίοι και τα γνωστά, ξέρεις, τα γνωστά, γιατί είμαστε και εμείς λίγο μυστηροί, είναι ίδιοι με εμάς, να ξέρεις. Ίδιοι. Ναι. Ίδιοι, ίδιοι, είναι απίστευτο. Απίστευτο. Στη Θεσσαλονίκη πότε θα σε δούμε? Έχω να έρθω καιρό, όντως έχει δίκιο. Πιάσω τώρα, δεν είσαι πρόγραμμα κάτι. Πάντως όταν πήγαινα εγώ έτσι, μια-δυο φορές που έχω πάει. Ναι, σαν αθλητής, εγώ πάνω λίγο έρχομουν. Αθλητής είσαι, ναι, εννοείται, δεν τα κάνεις αυτά. Ήταν φίλοι μου πάντα με το. Πάντα με το. Α, είδες, δεν θυμάται. Δεν θυμάται. Είχε πάει τόσες λίγες φορές έξω που λες πάνω μου. Ναι. Που δεν θυμάται. Φίλε, το γλέντι. Καραμέλα λες. Εδώ, Θεσσαλονίκη, παλιά. Α, Θεσσαλονίκη τα παλιά τα χρόνια, τα ωραία, στο Ρόδον εκεί. Ναι, ναι. Ρόδον, φίλε. Ναι, φίλε, στρίβεις δεξιά και αμέσως δεξιά. Το Ρόδον είχε 15 μαγαζιά διαφορετικά το Ρόδον. Εγώ έχω χάσει την μπάλα, δεν θυμάμαι ποιο Ρόδον από όλα. Ήταν ωραία, φοβερά. Ήταν στο Ποσειδόνιο, δεν λέγεται περιοχή. Ναι, ναι, ναι. Μετά πήγε σε σφαγεία. Και το παλιό σφαγεία και μετά και στο αεροδρόμιο και το καλοκαιρινό. Αεροδρόμιο. Πάντα ωραία με το χαμόγελο, δηλαδή πάντα έτσι φοβερή διασκέδαση. Για πες μου, πάνω καμιά ακραία έτσι κατάσταση να σε θαυμασμού και αυτό. Οι ακραίες καταστάσεις είναι τους ακραίους ανθρώπους. Για εμένα που είμαι άνθρωπος μέσα στα πράγματα καιρό, δεν είναι τίποτα ακραίο. Τα περιμένω όλα, μου έχουν συμβεί πολλά πράγματα, δεν είναι τα παρεξηγώ. Για πες μου, εσένα. Όταν πίνει, όταν έχεις ακραίες με ανθρώπους που πίνουν, και μην φαντάζεσαι ότι πρέπει να γίνεις αλκοολικός για να κάνεις κεφάλι. Δηλαδή, βγαίνεις, πίνεις το ποτό σου, χαλαρώνεις και κάνεις αυτό που σου τραβάει η ψυχούλα σου. Ναι. Το αριθμό σου πόσο εντάξει, δεν παρεξηγώ εύκολα ανθρώπους. Ποιο είναι το πιο ακραίο που σου έχει τύχει? Ναι, ρε παιδί, μια θαυμάστρια, κάτι που ξέρω εγώ. Τι ρε, σε ακραίο τώρα, εντάξει, τα φλερτ λες, τα... κάτι εντάξει, τέτοιο, ίδια. Γιατί εμείς στο μπάσκετ δεν είχαμε τέτοια. Ναι, δεν είχατε τέτοια τα καημένα. Ναι. Εντάξει ρε εσύ, τι να σου πω τώρα, ακραία. Ξέρω εγώ, τα παγάκια που έχουμε φάει στο κεφάλι. Αυτός τα πετούσε.
Να έρχεται η μάνα με την κόρη και να, αυτό να σου λέει η κόρη μου σ' αγαπάει και τέτοια. Τι να σου πω. Μανατζέριζε η μάνα δηλαδή. Μανατζέριζε. Ναι, μανατζέριζε την κόρη του. Ναι, ναι, να τη ζούμε. Να τη βοηθήσει, να τη δώσει κανένα τραγουδάκι και τέτοια. Ναι, να τη δώσει τραγουδάκι το απλό. Όχι, πάντω ήταν τώρα χωρίς πλάκα. Ο Πάνος είναι πάνω στη σκηνή. Εμένα πάντα μου άρεσε. Έχω πάει αρκετές φορές. Ειδικά στο ευχαριστώ, Καραμέλα. Φαίνεσαι ότι είσαι άνθρωπος με γούστο πάντως. Ε, βέβαια. Τι... έχω, τι... πάντως, δεν άκουσα την πρώτη ώρα. Να συμβεί το βράδυ. Ναι, για πες. Εσύ πες. Αυτό πάνω σε αυτό που έλεγες, ότι δεν είναι τίποτα ακραίο. Οι εκδηλώσεις θαυμασμού του κόσμου είναι αποδεκτές και τις αγαπώ και εγώ. Δεν θέλω ο κόσμος να εκδηλώνει την αγάπη του. Τώρα καμιά φορά ο τρόπος άμα δεν είναι ο σωστότερος επειδή... είναι γέμιζε... βράδυ και έχει πιο άλλο, δεν τον παρεξηγεί, εντάξει. Είναι τη δουλειά. Συμβαίνει. Συνδυσμένα τα βγουν αυτά χιόνια. Είναι και έτσι. Άκου, επειδή σε... άλλωστε, εγώ δηλώνω με ζευμένο, παντρεμένο, δεν κάνω τέτοια πράγματα, ξέρει. Για παλιά μιλάμε, εντάξει. Δεν μιλάμε. Το βάζω με το μέλι και το χέρι δεν το βάζει μέσα στο βάζω. Ναι. Γιάννη, είναι τέτοιο άνθρωπο, άλλωστε παραδοσιακά. Επειδή σε άκουσα με νοσταλγία να μιλάς για Θεσσαλονίκη, κάτι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να το στοχεύσεις, φίλε. Πρέπει να βάλεις λίγο στόχο. Να μας κάνεις λίγο focus εδώ στην πόλη. Να έρθεις. Πώς θα γίνει. Είναι και κοντά η δράμα, να πετάξεις, να βλέπεις. Φτιάξουμε μια βραδιά εκεί, να μαζευτούμε όλοι μια παρέα, να φέρουμε και τα κραμπατσούμπαρα, να πιούμε να πούμε. Αυτό. Ο Γιαννούλης που βγήκε μια-δύο φορές στη ζωή θα έχει κανένα γνωστό. Πήγαινε εκεί που πάτε, βγαίνετε έξω κανένα βουζούκι. Τίποτα, έχουμε γεράσει εμείς. Στα 12 ποτά λυγίζουμε. Μόνο δεν μπορούμε παραπάνω. Έχουν αλλάξει, μωρέ, αφού ξέρεις. Πίνουμε μια μέρα και μετά θέλουμε τρεις μέρες να συνέλθουμε. Μεγαλώνει ο άνθρωπος. Ναι, μωρέ. Τώρα δύο μέρες την εβδομάδα. Και τα 12 ποτά όμως 12, δεν γίνονται. Δεν αλλάζει, αυτό είναι γενιά, ρε φίλε. Εμείς άμα ξεκινήσουμε δεν σταματάμε. Αυτοί οι 40 μέσα έξω. Αφού έτσι μάθαμε, τι να κάνουμε. Από να βγω ένα ποτό. Είσαι 40. Πάνω. Με λες. Ναι. Ναι, αλλά με ζήτησε λίγο. Πόσο? Ναι, ρε γάμο. Ναι, πήγα. Εντάξει, μωρέ, δεν πειράζει. Καλά, και εδώ φτάσαμε εμείς, 40. Δεν είναι το μεγαλύτερο ψέμα, πάμε για ένα ποτό που έχει υποθεί στην ανθρωπότητα. Που λένε. Ναι. Είναι σαν αυτό ότι έκανα σεξ όλη τη νύχτα. Αυτά είναι τα δύο μεγαλύτερα ψέματα που έχουν... Είχαμε μια κουβέντα πριν πάνω. Που μερικές γυναίκες γυρνάνε και λένε στις φίλες της την επόμενη μέρα, ξέρεις, τι έκανες χθες το βράδυ, έκανα σεξ όλη νύχτα. Και ψάχνουμε αυτούς τους εργάτες, ρε φίλε. Όχι τους εργάτες, δηλαδή δεν υπάρχει μεγαλύτερο ψέμα από αυτό που να λένε έκανα όλο το βράδυ. Δεν πας μεγάλος. Κοίτα, αν υποθέσεις ότι η γυναίκα κάνει σεξ και με τον εγκέφαλο, δηλαδή ακόμα και τα πρωτοταρκτικά που γίνονται από εμάς πριν γίνει πράξη, δηλαδή σε ένα μαγαζί ψήνει μια γυναίκα, ρε παιδί μου, και ένα μπύρι για να τη ρίξεις. Αυτή και την ώρα το μυαλό της έχει μπορεί να κάνει ξεκινήσει δηλαδή. Ναι, έχει βάλει μπρος. Όπως λέει και το τραγούδι μου, το καινούργιο, μου έχεις αυτό το μυαλό. Ναι, ναι, το ακούσε. Μου έχεις κάνει σεξ το μυαλό, δεν λέει, τι ναι, λέει. Ναι, ναι. Η βερσιόνι στο ραδιόφωνο είναι κυριλέ, μου έχεις διαλύσει, αλλά στο βίντεο... Στο το ακούσαμε. Το βίντεο βάλαμε. Η γυναίκα, ακόμα και από τα προκατακτικά που της κάνει στο αγαζί, να κάνει σεξ εκεί την ώρα. Εντάξει, όντως, δηλαδή, οι γυναίκες είναι σεξουλικά όντα. Και... τελικά είναι αλήθεια. Αυτοπαραμυθιάζονται κιόλας λίγο. Ναι, βάζουν και λίγο σάλτσα. Λίγο σάλτσα, ναι, το έχουν αυτό. Ωραία, εντάξει. Πάντως, σε μένα με ρωτά, δεν υπάρχει άντρας που κάνει... ναι, μα δεν μπορούμε να το βρούμε. Ούτε αυτός που έπεσε και η θέατρο λάθηκαν, εκείνος που έκανε 500 χιλιόμετρα για να πάρει το μπουκάλι της Coca-Cola, θυμάσαι και το κοιτή. Ούτε εκείνος δεν το κάνει αυτό, ρε φίλε. Τι να πω. Πάνω, χάρηκα που σας ακούσαμε πολύ. Πραγματικά θέλουμε να έρθεις εδώ, να σε δούμε και από κοντά. Θα χωρώ πολύ, ρε. Έχω καιρό πάνω να έρθω στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, πραγματικά η διασκέδαση πάνω είναι αληθινή και στάρω πάρα πολύ. Ωραία, περνάμε μόνο. Εμείς πάμε και τώρα που έκανα και το καινούργιο, πρέπει να ανέβω. Ναι, ευκαιρία δεν είναι. Ευκαιρία είναι. Ναι. Πάω, σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Πάνω. Να είσαι καλά.